Εγώ έχω μια φίλη που δεν είναι, εκτός ότι και άλλοι μου στέλνουν μηνύματα σχετική, γιατί δεν ξέρω, βρίσκουν κάποια φωνή. Έχω μια φίλη η οποία είναι και ο πατέρας της είναι αμαία και έχει παιδί αμαία. Τέλος πάντων, ο καθένας μου στέλνει ένα μήνυμα το πρωί ότι Δημήτρη, σε αυτό το σημείο είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Και έτυχε να είμαι στην πόλη και πέρασα από εκεί. Εγώ δεν κάτσα να τσακωθώ, ούτε να ψάξω ποιος είναι. Γιατί πήρα την αστυνομία, η αστυνομία μου λέει είναι αρμόδιο το λιμεναρχείο. Και μάλιστα μου είπανε, θα είσαι εκεί. Λέω, ναι, είμαι εδώ. Λέω, δεν έχω πρόβλημα, δεν εγκρύβομαι από κάτι. Πέρασε κανένα δεκάλεπτο, κανένα τέταρτο, δεν είναι εμφανίστηκε λιμεναρχείο κλπ. Και βγήκε και ο κύριος έξω από την τράπεζα. Ω συνήθως λέει, γίνεται, γιατί το σημείο είναι το πάρκινγκ της τράπεζας, με λίγα λόγια. Λοιπόν, και ήμουν εγώ έξω και του λέω, βρε φίλε, του λέω, δεν τρέπεσαι, έτσι ακριβώς επιλέξει, δεν τρέπεσαι, δηλαδή εδώ είναι διάβαση αμαία, δηλαδή πριν δεν μπορούσε να περάσει κάποιος άνθρωπος. Είναι κρίμα, δεν υπάρχει, είναι γνωστό για όλους κλπ. Αλλά εντάξει. Μου λέει, ποιος είσαι εσύ, μου λέει, τι δουλειά έχεις, μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτό μου το είπε 2-3 φορές, η αλήθεια είναι. Βγήκε από τα μάξι. Αφού βγήκε από τα μάξι και ήρθε και προς τα πάνω μου, στον δρόμο που πάει μέσα για το δίπλα στο Στράτα Μαρίνα, νομίζω αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι. Μου λέει, ποια αμαία, μου λέει, εδώ πέρα δεν εμποδίζω κανέναν. Δηλαδή, οι φωτογραφίες μόνο το δείχνουν. Τη φωτογραφία την είχα βγάλει πριν. Θέλω να απολογηθώ γιατί δεν κρύβομαι και θα πω την αλήθεια. Εγώ εκείνη την ώρα τον είπα βλάκα. Του λέω, τι λες ρε βλάκα, του λέω, είναι δυνατόν να μου λες ότι δεν ενοχλείς κανέναν. Και με το βλάκα μου επιτέθηκε. Δεν είναι σωστό που είπα τον άνθρωπο βλάκα, κακός, τέλος πάντων. Μου επιτέθηκε. Μου επιτέθηκε και αντέδρασα, αμήνθηκα κλπ. Τέλος πάντων έγινε ότι έγινε. Εντάξει, δεν θέλω να πω για τον κόσμο που δεν σταματάει. Ο κόσμος έχει ένα θέμα γιατί πραγματικά παρακολουθεί σαστισμένος αυτά που συμβαίνουν στο νησί. Τέλος πάντων έγινε ότι έγινε, απεχώρησε και μου είπε θα σε βρω. Εντάξει, λίγο το εκλαμβάνω σαν απειλή αυτό, που να ξέρα. Εγώ στον διάμεσο κατέθεσα μήνυση στο λιμεναρχείο, δηλαδή έτρεχε θέμα αυτοφόρου. Μετά από μία μισή ώρα, γύρω στις 11.30, σταμάτησα πίσω από το θεατράκι πάνω στον δρόμο να μιλήσω στο τηλέφωνο ή να στύψω ένα τσιγάρο, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς. Και σταμάτησε δίπλα μου ένα smart. Και βγήκαν δύο τύποι έξω και μ' άρχισε να με χρωδοκοπούν μέσα στα μάξι που πριν λίγο θέλω να τονίσω. Είχα δίπλα μου ένα μωρό της φίλης μου, της Βεντούλα που είμαστε στη Μητρόπολη, 5 μηνών, στην μπροστινή θέση. Και άρχισαν να με χρωθοκοπούν, μπουνιές, κλωτσίες, αμάξι, τα πάντα, δηλαδή 5 με 10 λεπτά. Δεν τους ενόχλησε κανείς, δεν έγινε τίποτα. Φώναξα εγώ κάποιον που πλησίασε κοντά, κάλεσε την αστυνομία. Εκεί λίγο ακούσαν αστυνομία και έτσι φύγανε και έβγαλε και φωτογραφία τα αμάξι τους. Αυτά. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Οπότε τώρα, όλο αυτό συνέβη λόγω ότι πήγατε να σταματήσετε κάποιον, δηλαδή για άτομα να πρέπει. Αυτό το βλέπετε συχνά. Έκανα παρατήρηση γιατί έχει ξαναγίνει από την αλήθεια, αλλά συνήθως κανείς δεν σου λέει συγγνώμη, που είναι το πιο εύκολο. Έχει ξαναρωτήσει δηλαδή κάποιον. Δηλαδή, ναι, έχω τύχει να σταματήσω, να περνάω και να μπαίνω μέσα και να μπαίνει άλλο στο αμάξι στο ίδιο σημείο. Και να του λέω ρε φίλε. Και πραγματικά, αν κατέβεις από τα αμάξια, έχει φασαρία. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και χειρότερα και πιο light κλπ. Συγγνώμη, δεν λέει κανένας, αλλά συνήθως κάνουν τους άσχετους τέλος πάντων και φεύγουν. Αυτός βγήκε από τα αμάξι, δεν ξέρω τι θύχτηκε κλπ. Εντάξει, δηλαδή έγινε γι' αυτό. Γιατί η διάβαση αμαία ήταν κλειστή. Δεν θα μιλήσουμε μαζί με την αμαία, ήταν και η διάβαση τέτοια. Δηλαδή, πρέπει να περάσει τη διάβαση και στα αμάξια μπροστά σου. Πρέπει να κάνει ολόκληρο. 2-3 παραβάσεις μαζί. Καροτσάκι με μωρό δεν περνάει φυσικά. Καλά, δεν το συζητάμε. Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Δεν περνάει ούτε άνθρωπος δεν περνάει. Άνθρωπος να μπει από μέσα, να μπει από τα κολονάκια δεν περνάει. Δεν περνάει. Οπότε αυτό τώρα είχατε προχωρήσει σε μήνυση σχετικά με αυτό το περιστατικό. Στο πρώτο περιστατικό έκανα μήνυση. Πήγα μέσα στο λιμεναρχείο γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ή θα πάμε σε ανθρωποφαγία ή πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι αρχές. Έκανα μήνυση. Και έτρεχε μήνυση όταν έγινε η δεύτερη επίθεση. Που η δεύτερη επίθεση, όταν δεν ήρθαν να μου πούνε που θα το εκτιμούσα να μου πούνε, ήρθαν δίπλα μου, ωραία, με βρήκανε, με ψάχνανε, με βρήκανε. Τι έγινε με τον πατέρα μας. Ακόμα και συγγνώμη να πω. Κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Δεν προλάβα να πω λέξη. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτή η επίθεση, στη μαφία είναι, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, 11.30 ώρα το πρωί και σε χτυπάνε δύο άνθρωποι. Έχεις κάνει κακό ή έχεις κάνει καλό, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ μπορεί να έχω και άδικο. Ας κρίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτό. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε, γιατί βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία της
πόλης, ναι, να υπάρχουν ράμπες αμία και να παραβιάζονται αυτές οι ράμπες από οποιονδήποτε. Ναι. Κανένας δεν δίνει σημασία στους ανθρώπους που είτε είναι ανάπηροι, είτε δεν μπορούν να περπατήσουν σωστά. Κάποιες γυναίκες με καροτσάκια, με μωρά, δηλαδή συμβαίνει συχνά. Και έχουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν θα μιλήσουμε για τυφλούς κλπ. Το νησί έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με αμία, είναι αλήθεια. Και από την αντίθετη άποψη, από την άλλη άποψη τέλος πάντων, είναι, δεν υπάρχει καμιά υποδομή. Τέλος πάντων, στην παραλία υπάρχει μια ψηλό υποδομή. Τα στοιχειώδη. Παιδιά, δεν περνάει ολόκληρο καρότσι πουθενά. Δηλαδή, έλεος, αν δεν σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα πω για ζώα, θα πω για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω ανιψάκι που είναι 25 χρονών και δεν έχει πατήσει στα πόδια του ποτέ. Κάποιοι ανθρώποι δεν κάνουν κάποια πράγματα τυχαία. Έχουν ζήσει κάποιες καταστάσεις και έχουν έρθει σε απόγνωση. Δηλαδή, φτάνει, είμαστε το 2020. Εγώ δεν ήμουν μια ζωή νόμιμος. Δεν θα το παίξω ότι εγώ ξαφνικά εμφανίστηκα ο Μεσσίας. Έχω κάνει και εγώ βλακίες στη ζωή μου και σκουπίδι έχω πετάξει από το παράθυρο πριν 20-25 χρόνια. Δεν είναι ψέματα. Το τσιγάρο και τέτοια. Τέλος. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι για το σύνολο και για αυτόν τον υπέροχο τόπο. Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί μου με σκουπίδια. Αυτά.